Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, γιατί είσαι πια μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Καλώς σε βρήκα. Αλήθεια είναι. Πώς το αποφάσισες να μείνεις στην Κύπρο? Αυτό έγινε εξαναγκαστικά και η πυκνότητα των γυρισμάτων, αλλά και η συνθήκη της ζωής μου. Δηλαδή, έχω και ένα σκυλί μαζί μου, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο 4 φορές το μήνα να ταξιδεύουμε μαζί με το ζωντανό, που δεν γίνεται αυτό. Και να υποχρεώναμε κάπου να τον προσέχουν και αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να γινόταν, οπότε συνεννοηθήκαμε, βρήκαμε το κατάλληλο μέρος και εξυπηρετούμαστε οικογενειακώς. Πώς έγινε η πρόταση από τον Ανδρέα Γεωργίου? Ο Ανδρέας Γεωργίου δέχτηκε μια ένδειξη ενδιαφέροντος από μένα, χωρίς να ξέρω ακριβώς ότι τι γίνεται με την περίπτωση των 8 Αλέξων κτλ. Δηλαδή, είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν αδελφό σου, ο οποίος ήταν γνωστός του και μέσα στη συζήτηση λέει: εσύ πήρα μια συνέντευξη προχθές από τον Ανδρέα τον Ανδρόπουλο. Δεν ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Και εκεί που γκουγκλάρει θυμήθηκε: α, ναι, αυτός, και καπάκι με παίρνει τηλέφωνο. Την επιστροφή στην τηλεόραση, δηλαδή, την ήθελες και νωρίτερα? Φυσικά. Έβλεπα όμως ότι οι συνθήκες δεν είναι αυτές που ήξερα. Ήταν παρακινδυνευμένο. Δεν είχα και προτάσεις, να σου πω την αλήθεια. Και περίμενα. Μου έλειπε η καθημερινότητα της πρωινής δουλειάς. Γιατί, κατά τα ψέματα, είναι και το οικονομικό μέρος που καλύπτει αυτή η δουλειά. Υπήρχαν και δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές. Ω, ναι. Να λες, θα δύο μήνες. Ποιος μήνες? Ημέρα. Έκανες και άλλες δουλειές? Ναι. Στη Ζάκυνθο, ναι. Δούλεψα τα καλοκαίρια στον τουρισμό. Ξέρεις, σε ποιον ξενοδοχείο, στο μπαρ. Υπήρξαν Έλληνες που να σε αναγνωρίσουν κιόλας. Είσαι μια φυσιογνωμία. Φυσικά, φυσικά, πολύ. Και? Έβλεπα στα μάτια τους, γιατί βρε παιδί μου εσύ που... Αλλά απ' την άλλη, ναι, έτσι πρέπει να κάνεις παιδί μου. Έτσι είναι η ζωή και αν δεν το κάνεις δεν θα μάθεις. Αντίστοιχα με αυτό που συνέβαινε με τη Λάμψη, μπορείς να συγκρίνεις τις δύο εποχές? Θα έλεγα ότι η σειρά αυτή είναι όχι η συνέχεια, αλλά η εξέλιξη της απονόπερας. Δηλαδή, όπως θα θέλαμε να την κάνουμε τότε. Εκείνη την περίοδο που ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος με τους καλλιτέχνες, πρέπει να ζούσατε διάφορα. Υπήρξε μια όντως φαν, να την πούμε έτσι, θαυμάστρια, η οποία ήταν πάρα πολύ εκδηλωτική. Είχε μάθει το σπίτι μου, μου χτύπαγε τα κουδούνια. Κάποια στιγμή, μπαίνοντας στο πατρικό μου, έμενα ακόμα με τους γονείς μου, μπήκα στο σπίτι και τη βρήκα μέσα. Είχε χτυπήσει στη μάνα μου, τη είχε ανοίξει, γεια σας, είμαι μια φίλη του Αντρέα, κάθισε παιδί μου και μπήκα μέσα και με περίμενε. Τι έπαθες? Τι να δω, σοκ. Είσαι ένας άνθρωπος επιλεκτικός πολύ με τις γυναίκες. Όχι, όχι μόνο με τις γυναίκες, με τα πάντα. Α. Τόσο πολύ που δεν έχω τίποτα. Θα παντρευόσουν τώρα? Δεν ξέρω αν θα παντρευόμουν με την έννοια της τελετής, αλλά μία σύντροφο που να με ξαναεμπνεύσει θα την καταλάβαινα. Που να με κάνει δηλαδή ξανά να μυρίζει αλλιώς η ζωή, το πρωινό να έχει άλλη μυρωδιά, να έχει άλλη σύσταση, να το πω.